Απόλυτο ξεκαθάρισμα από τη Νέα Δημοκρατία για τις περιφερειακές εκλογές στην Πελοπόννησο από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη. Χωρίς να αφήσει περιθώρια για παρερμηνίες, η κυρία Σπυράκη, αφού εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα του Παναγιώτη Νίκα, άδειασε τον Πέτρο Τατούλη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, δεν ήταν καλός περιφερειάρχης. Θεμελιώνοντας τον ισχυρισμό της, έκανε αναφορές για τη μη αξιοποίηση προγραμμάτων, τη διαχείριση απορριμμάτων και για μια ακόμα σειρά ζητημάτων που οδήγησαν την Πελοπόννησο σε μαρασμό. Και είναι ξεκάθαρη και η πρότασή της για την Πελοπόννησο με τη στήριξη του Παναγιώτη Νίκα. Όμως θα σας ρωτήσω γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζει την προηγούμενη πρότασή της που είχε να κάνει με τον απερχόμενο περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Γιατί απλώς δεν έκανε καλή δουλειά. Δεν ήταν ένας καλός περιφερειάρχης ο κύριος Τατούλης. Και δεν ήταν ένας καλός περιφερειάρχης για δεκάδες λόγους, αλλά θα παραθυμίσω μόνο λίγους. Του δόθηκε μια πενταετία. Και σε αυτή την πενταετία ο κύριος Τατούλης δεν κατόρθωσε να επιλύσει τα προβλήματα των πολιτών. Δεν ανέπτυξε την Πελοπόννησο, δεν χρησιμοποίησε τα κοινοτικά και τεχνικά κονδύλια για να δημιουργηθούν έργα υποδομής που θα άλλαζαν τη ζωή των εκατοντάδων ανθρώπων σε διάφορες πόλεις, δεν έκανε πολιτική για τον τουρισμό, μόλις το 2,63% των εσόδων το πρώτο ενιάμινο του 2018 αντιστοιχούν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, αντιμετώπισε την περιφέρεια ως μια οικογενειακή υπόθεση και τα έργα της επίσης ως μια οικογενειακή υπόθεση. Και θα σας πω τώρα και κάτι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Ο κύριος Τατούλης διεκδικεί με πολλές αξιώσεις το Όσκαρ αναποτελεσματικότητας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Βεβαίως μπορεί να το μοιραστεί με τον περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ στα Ιόνια νησιά, τον κύριο Γαλατσάτο. Αλλά νομίζω πως κοντράζονται με εισάξια σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε έναν άλλο περιφερειάρχη. Ένα περιφερειάρχη με σχέδιο, ένα περιφερειάρχη με όραμα, ένα περιφερειάρχη που θα δουλεύει σε μια αναπτυξιακή προοπτική που θα χαράσει για την Πελοπόννησο και που θα συμβαδίζει με την αναπτυξιακή προοπτική που θα χαράξουμε ως κυβέρνηση. Ένα περιφερειάρχη ο οποίος θα τιμά το αξιωμά του και δεν θα θεωρεί την περιφέρεια οικογενειακή υπόθεση. Ξεκάθαρη τοποθέτηση και για την υπόθεση της Εύης Τατούλη. Με την κυρία Σπυράκη να σημειώνει πως η κόρη του περιφερειάρχη δεν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ακόμα ότι στην Αρκαδία η κυρία Εύη Τατούλη, κόρη του απερχόμενου περιφερειάρχη και εκ νέου υποψηφίου, διατείνεται ότι θα είναι κανονικά υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Έχει η Νέα Δημοκρατία θέση επ' αυτού? Βεβαίως έχει. Ξέρετε ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαγραφές στελεχών του κόμματος, τα οποία ήρθαν απέναντι στην επιλογή του κόμματος που είναι ο κ. Παναγιώτης Νίκας. Ο κ. Παναγιώτης Νίκας είναι ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κυρία Εύη Τατούλη, πρέπει να το κάνουν εντελώς ξεκάθαρα και πρέπει να το ακούσουν όλοι όσοι διακινούν σενάρια και πληροφορίες. Η κυρία Εύη Τατούλη δεν θα είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όποτε και αν γίνουν εθνικές εκλογές. Είτε σε ένα μήνα, είτε το Μάιο, είτε τον Οκτώβριο. Η κυρία Εύη Τατούλη δεν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.